Καλό μεσημέρι να πω πια, κύριε Σιρμαλένια, σας βρίσκουμε εμπλό, Καλό μεσημέρι, κύριε Προπονά. Ευχαριστώ καταρχήν για την αναγγελία της συνέντευξης τη Δευτέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές μας. Ναι, εμπλό είμαστε. Εδώ με τη συνεργάτη μου την Ελένη τη Δημοπούλου. Την οποία θα φιλοξενήσουμε αμέσως μετά, αλλά για ζητήματα πιο πολύ στον τουρισμό. Θα επικεντρωθούμε. Αύριο λοιπόν θα γίνει μια συνέντευξη τύπου, όπως διαβάζω εδώ και στο δελτίο τύπου, στις 11.30 το πρωί, στο Δημαρχείο, όπου τι ακριβώς θα μάθει όποιος την παρακολουθήσει. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή έχουμε συμπληρώσει 3 χρόνια τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πρέπει και εμείς ένα απολογισμό εν όψη ενδεχομένως και εκλογών προώρων που μπορεί να γίνουν αρχές Σεπτεμβρίου, θέλουμε να παρουσιάσουμε συνοπτικά το κοινοβουλευτικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, αυτά τα 3 χρόνια και γενικότερα τις παρεμβάσεις μας, ειδικότερα στην Άξο και γενικότερα στις Κυκλάδες. Νομίζω ότι πρέπει ο καθένας μας να κάνει ένα τέτοιο απολογισμό, γιατί απολογείται στην κοινωνία που τον έχει στείλει να τις βουλείς. Να ξέρει ο κόσμος καταρχήν να ενημερώνεται τι έχει γίνει, όσοι ενδιαφέρονται φυσικά να ενημερωθούν και τι λέμε εμείς συνολικά μέσα από τη διαμορφωμένη κυβερνητική πολιτική αυτά τα 3 χρόνια, ποιες είναι οι δικές μας προτάσεις, πώς αντιπαρατηθέμεθα απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Είναι πολλά τα θέματα που έχουν μαζευτεί και στις Κυκλάδες και σε σχέση με το θέμα της υγείας και το νοσοκομείο στη Σύρο που συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό και σε σχέση με την πυροσβεστική, και είναι πολύ συχνά τα ερωτήματα που θέτεται και φτάνουν μέχρι την Βουλή. Απαντήσεις, κύριε Σιρμαλένια, λαμβάνουμε τελικά από την κυβέρνηση? Απαντάει η κυβέρνηση στα ερωτήματα της αντιπολίτευσης ή το ξεχνάει και το αφήνει για τις επόμενες ελληνικές καλένδες? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα θέματα, όπως το είπατε κι εσείς. Οι απαντήσεις είναι οι αναμενόμενες, ή δεν υπάρχουν απαντήσεις, ή είναι οι αναμενόμενες, δηλαδή πρόχειρες απαντήσεις, αλλά και όταν είναι πιο ουσιαστικές οι απαντήσεις, ξετυλίγεται εκεί όλη η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην οικονομία, στο κοινωνικό κράτος, στα θέματα της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων κλπ. Δηλαδή, είναι φανερό, παραδείγματος χάρη να πω ένα παράδειγμα, το ότι έχουν μειωθεί τόσο πολύ τα υποκαταστήματα των τραπεζών και στα νησιά μας, ή τον ΕΛΤΑ που από ό,τι φαίνεται βαίνει προς ιδιωτικοποίηση. Όλο αυτό απαντάται μέσα στα πλαίσια μιας ιδεολογικής και πολιτικής επιλογής που έχει η Νέα Δημοκρατία, να υποβαθμίζει το δημόσιο και να δίνει χώρο στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η λογική και αυτή τη λογική την απαντά παρά τις περικοκλάδες και τα πολλά λόγια που ενδεχομένως βρίσκονται στις απαντήσεις, αλλά η ουσία είναι αυτή. Ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ στα νησιά και φαντάζομαι το γνωρίζετε, φαντάζομαι όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων στις Κυκλάδες, αλλά δεν ξέρω ο καθένας από την πλευρά που το βλέπει αν θέλει να ασχοληθεί ή όχι, είναι το θέμα των ΕΛΤΑ που θίξατε. Μου θύμισε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα αυτή τη στιγμή με τα αντιϊκά φάρμακα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν κατόπιν εορτής. Εγώ μέσω με τη μητέρα μου δηλαδή έχω πέσει θύμα αυτής της διαδικασίας που δεν ήρθαν ποτέ. Το να μην έρχεται ποτέ ένα αντιϊκό φάρμακο και ουδείς να σου δίνει απάντηση από τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται, νομίζω ότι είναι κάτι το λιγότερο τραγικό σε αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρω αν έχετε θίξει κάτι τέτοιο εσείς στη Βουλή. Όχι, δυστυχώς τώρα ακούω από εσάς ότι υπάρχει και τέτοιο πρόβλημα στην Άξο και φαντάζομαι και σε όλη την περιφέρεια και στα νησιά μας ιδιαίτερα. Αλλά είναι πραγματικά τραγικό, διότι έχει μείνει η επικοινωνία στα αυτιά και στα μάτια των τηλεθεατών που βλέπουν ότι και τα ειδικά φάρμακα έχει φροντίσει η καλή μας η κυβέρνηση να τα προωθήσει παντού σε όσους έχουν ανάγκη. Αλλά τώρα εσείς μου λέτε ότι αυτά καθυστερούν ανεπίτρεπτα, με αποτέλεσμα η καθυστέρηση αυτή να μην έχει κανένα νόημα πλέον για την θεραπεία
Τροποσχόντων. Μέχρι τώρα ήταν σε 5 μέρες, έπρεπε να έχει λάβει όποιος έχει αρρωστήσει με COVID το αντιϊκό του φάρμακο. Εγκρίνεται από τον ΕΟΠΗ, ωστόσο δεν φτάνει ποτέ σε κάποιες περιπτώσεις ή καθυστερεί και φτάνει αμέσως μετά. Πρέπει να πάει στο σπίτι του κάθε πάσχοντος. Ναι, απλά όλο αυτό το πράγμα γεννά περίεργες εντυπώσεις με την έννοια ότι τώρα βρέθηκε, λένε, θα στείλουν σε Μήλο, σε Ήο, σε κάποια νησιά να υπάρχουν αντιϊκά φάρμακα ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε όσους χρειάζονται να τα λάβουν. Δεν ξέρω κατά πόσο. Αν το ξέραμε 2-3 μέρες πριν, θα είχαμε ήδη κάνει παρέμβαση. Ναι, και νομίζω ότι θα χρειαστεί να κάνετε ούτως ή άλλως. Έχουμε πολλά νησιά έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτά που. Και στη συνέντευξη την αύριο το πρωί θα βγουν επίσης αρκετά θέματα. Είναι ένα ζήτημα. Από αυτά που έχουμε κάνει, τι ακριβώς συνεχίζεται να υπάρξει εκκρεμότητα και τι προκύπτει καθημερινά. Την ώρα που μιλάμε. Οι πολίτες εδώ αναρωτιούνται, οι αξιώτες και όχι μόνο, φαντάζομαι σε κάθε νησί συμβαίνει αυτό. Ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να έρχονται μέσω ΕΛΤΑ με αυτή τη χαρακτηριστική καθυστέρηση, έτσι όπως έχουν καταλήξει να είναι τα ΕΛΤΑ πια, και να μην είναι ποτέ στην ώρα τους, και γιατί δεν μπορούν μέσα από τα νοσοκομεία, από το νοσοκομείο κέντρο υγείας Νάξου, να υπάρχει αποθήκευση εκεί, ώστε να μπορούν να δίνονται απευθείας με την έγκριση του ΕΟΠΗ, δηλαδή με ένα μήνυμα όπως ακριβώς το κάναμε. Και είναι και μια διαδικασία που για τους μεγάλους ανθρώπους είναι δύσκολη. Δηλαδή δεν νομίζω ποτέ ότι η μητέρα μου στην ηλικία που είναι θα μπορούσε να έχει μπει ηλεκτρονικά, να συμπληρώσει τη φόρμα που έπρεπε να συμπληρώσει για να μπορέσει να βρεθεί η λύση, αν θα εγκριθεί ή όχι το φάρμακο. Ακριβώς. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται έτσι. Ακριβώς, γιατί η ψηφιοποίηση βεβαίως είναι πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά η ψηφιοποίηση για τους ανθρώπους αυτούς της μεγάλης ηλικίας είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους. Είπατε για εκλογές πριν. Αυτό που ακούμε από τον κύριο Πρωθυπουργό είναι ότι οι εκλογές, παιδιά, θα δείτε στο τέλος της τετραετίας και μην τέλος πάντων έχετε στο νου σας ότι θα γίνουν προώρες. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Αυτό είναι ένα ρίσκο που αναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός, δικό του προσωπικό και της παράταξής του. Ωστόσο, εσείς τι βλέπετε, κύριε Σημαλένια, θα ισχύσει τελικά αυτό ή θα πάμε τελικά σε εκλογές? Καταρχήν, δεν ξέρω σε πόσα θέματα πρέπει να πιστέψουμε τον Πρωθυπουργό, γιατί έχει πει μια σειρά άλλα πράγματα στα οποία έχει διαψευστεί. Επομένως, το να λέγεται ότι θα πάμε στο τέλος της τετραετίας, από το ένα αυτή μας μπαίνει, από το άλλο μας βγαίνει. Εγώ θεωρώ πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο να γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο οι εκλογές, διότι έχει πολύ βαρύνει η ατμόσφαιρα. Χτες το βράδυ ακούσαμε και τον επικεφαλής της MRP, τον κύριο Μαύρο, που έλεγε ότι δεν υπάρχει δημοσκοπικό παράθυρο για τη Νέα Δημοκρατία, για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εννοούσε δηλαδή να βρεθεί σε μια καλύτερη στιγμή για να προκηρύξει τότε τις εκλογές, διότι όσο πέρασε ο καιρός η δυσαρέσκεια της κοινωνίας φουντώνει απέναντι σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Κατά συνέπεια δεν ξέρω αν θα το τραβήξει ακόμα. Βλέπουμε και την καθυστέρηση που υπάρχει στην απορρόφηση σημαντικών κονδυλίων, όπως παραδείγματος χάρη από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα μπορούσε να του δώσει έτσι ένα πλεονέκτημα, που βεβαίως και αυτό δεν πάει στην κοινωνία συνολικά, αλλά πάει σε πολύ λίγα χέρια η υπόθεση των κονδυλίων αυτών του Ταμείου Ανάκαμψης. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι πιθανότερο να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο παρά προς το τέλος της τετραετίας, που οπωσδήποτε δεν θα είναι Ιούλιος, ενδεχομένως να είναι Μάρτιος-Απρίλιος. Ο κόσμος που ακούει τώρα και που αναρωτιέται πολύ συχνά, ακούγοντας ειδήσεις, βλέποντας ειδήσεις, ωραία, ναι, αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αυτά μέχρι εκεί, μπορεί να ανακαλύψουν και κάτι καλύτερο, π.χ. την ψηφιακή διακυβέρνηση, το οποίο πραγματικά έλυσε ζητήματα εν μέσω COVID, και να βρουν και 1000 άλλα ζητήματα. Θα πούν ωραία, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ που μιλά τώρα κάνει όντως αντιπολίτευση, είναι έτοιμος να διεκδικήσει την διακυβέρνηση, και αν ναι, πώς, γιατί έχουμε και απλή αναλογική, έτσι. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια μεγάλη αδικία, θα έλεγα εγώ, ότι συγκρίνει ο κόσμος πολλές φορές τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη από το 19 μέχρι σήμερα με τη διακυβέρνηση τη δική μας από το 15 έως το 19, όπου μέχρι το Σεπτέμβριο του 18 ήμασταν σε αυστηρό μνημόνιο. Αυτό είναι μια τεράστια, μια ειδοποιώς διαφορά
μεταξύ της διακυβέρνησης της δικής μας και της Νέας Δημοκρατίας, διότι τότε είχαμε δεμένα τα χέρια και δεν μπορούσαμε να ασκήσουμε την πολιτική που θα θέλαμε. Και πολλές φορές αναγκαζόμασταν να καταθέτουμε νομοσχέδια, να τα αποσύρουμε για να γίνουν οι διορθώσεις που επιτακτικά ζητούσαν οι δανειστές, και πολλές φορές να ξέρετε ότι ζητούσαν μέσω των δικών τους καναλιών από την Ελλάδα. Δηλαδή η τότε αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και παράγοντες του ΠΑΣΟΚ, σε επαφή τους και επικοινωνία με τους δανειστές, κατέγγειλαν πολλές φορές διατάξεις που θεωρούσαν ότι αντιβαίνουν στην εφαρμογή του μνημονίου. Λοιπόν, εμείς κάναμε προσπάθεια, ψηφίσαμε ένα τρίτο μνημόνιο με ένα μεγάλο συμβιβασμό που κάναμε, και μας τύχησε αυτό πολιτικά και κομματικά μας τύχησε. Παρόλα αυτά καταφέραμε μέσα σε τεράστιες δυσκολίες να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση, να δώσουμε στους ανασφάλιστους 2 εκατομμύρια ανθρώπους το δικαίωμα να κάνουν εξετάσεις και να μπαίνουν στα νοσοκομεία και να έχουν πρόσβαση στις δομές υγείας, και μια σειρά άλλα πράγματα που δεν είναι δυνατόν τώρα να τα παραθέσω σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που μιλάμε. Σίγουρα, απλά θυμάται ο κόσμος, κύριε Σιρμαλένια, θυμάται και ένα δημοψήφισμα όμως το 2015, που κόστησε. Ακριβώς. Και αυτό όπως εξελίχθηκε. Ήταν μια ελπίδα που είχε αλλάξει λίγο την κατάσταση, όλοι περίμεναν ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό, πίστεψαν σε αυτό και τελικά εισέπραξαν ένα όχι όλων που έγινε ναι. Αυτό είναι κάτι νομίζω που ακόμα τον κατατρέχει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Σας παραπέμπω σε ένα άρθρο του Γιάννη του Δραγασάκη, του τότε αντιπροέδρου της κυβέρνησης, που στο περασμένο Σάββατο στην Εφημερίδα των Συντακτών, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό άρθρο, συνοπτικό, για το τι έγινε με το δημοψήφισμα του 2015, όπου βεβαίως ήταν μια πολύ μεγάλη υποχώρηση απέναντι σε αυτά τα οποία θα θέλαμε, μια υποχώρηση με το πιστόλι στον πρόταφο, όπου και οι ίδιοι οι προτεργάτες των δανειστών, όταν συνταξιοδοτούνταν από την Ευρώπη, όπως ο Ντάιζεμπλουγκ ή ο Μοσκοβισί κλπ, ζητούσαν συγγνώμη για τη σκληρότητα με την οποία φέρθηκαν απέναντι στον ελληνικό λαό, βεβαίως κατόπιν εορτής, όταν δεν είχαν τα γαλόνια του επίσημου αξιωματικού. Θα τα πληρώσαμε όλα αυτά εμείς όμως. Ακριβώς. Ως λαός. Λοιπόν, αλλά το τότε όχι, το 62%, εμείς ακόμα θεωρούμε ότι ήταν μια περήφανη νίκη του ελληνικού λαού, ανεξάρτητα αν δεν μπόρεσε να βρει εκείνη τη στιγμή τη δικαίωσή της. Κύριε Σιρμαλένια, τώρα είμαστε εκτός μνημονίων, λέμε. Είμαστε τελικά, έχουμε τη δημοσιονομική επιτήρηση, είμαστε πραγματικά ελεύθεροι να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Κοιτάξτε, θα το βρείτε κι εσείς μπροστά σας, αν υποθέσουμε ότι στις επόμενες εκλογές αναλαμβάνετε τη διακυβέρνηση της χώρας. Να σας πω τι θα βρούμε μπροστά μας. Με βάση αυτά τα οποία εξαγγέλει η κυβέρνηση, τα οποία είχαμε καταφέρει εμείς βγαίνοντας από το μνημόνιο, η εποπτεία λύγει τον Αύγουστο, δηλαδή σε 1,5 μήνα. Ακόμα και η εποπτεία, γιατί είμαστε εκτός μνημονίου, αλλά υπήρχε η εποπτεία. Αλλά εκείνο που θα βρούμε μπροστά μας είναι οι δεσμεύσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι η κυβέρνηση που διαπραγματεύτηκε το Ταμείο Ανάκαμψης των 32 δις, ένα πολύ σημαντικό ποσό που προήλθε από αμοιβαίο δανεισμό συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα είδος ευρωομόλογου που για πρώτη φορά αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της πανδημίας. Λοιπόν, αυτό θα βρούμε μπροστά μας στις δεσμεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, και εκεί απάνω φοβάμαι ότι πάλι θα είναι σκληροί οι δανειστές στην ανακατανομή των προτεραιοτήτων και των ιεραρχήσεων που έχουν γίνει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς το Ταμείο θα το διαχειριζόμασταν διαφορετικά από ότι στην Νέα Δημοκρατία. Εννοείται δηλαδή με περισσότερο κοινωνικό πρόσημο, δηλαδή να είναι το πρόσημο περισσότερο στην κοινωνία. Να σας πω ένα παράδειγμα, το λεγόμενης πράσινης μετάβασης. Πράσινη μετάβαση σημαίνει να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από την ανθρακοποίηση ενέργειας και να πάμε σε καθαρές μορφές ενέργειας, ανθρώπινες πηγές ενέργειας,
με ποιο τρόπο κατευθύνει την εφαρμογή των αναπηγών η Νέα Δημοκρατία και το βλέπουμε και στα νησιά μας. Με τρεις μεγαλωτές, οι οποίοι με fast track διευθύνσεις αδειούνται και προσπαθούν να σηκώσουν τις ανεμογεννήτρες που θα καταστρέψουν το περιβάλλον. Υπάρχει σχέδιο γι' αυτό, δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος? Το πρόγραμμά μας έχουμε υποχρεωτικά όλες οι άδειες που θα βγαίνουν από εδώ και μπρος, 50% θα ανήκουν στην κοινωνική οικονομία, δηλαδή στους δήμους, σε μικρές επιχειρήσεις, σε ενεργειακές κοινότητες. Ένας θεσμός που ψηφίστηκε από εμάς αλλά τώρα έχει πέσει σε αδράνεια. Στις κοινωνίες δηλαδή τις τοπικές, οι οποίες θα παράγουν και θα καταναλούν. Να κάνουμε τον επιλογό μας με τον κύριο Σιρμαλένη, μιας και κόπηκε πριν η τηλεφωνική γραμμή, γιατί είναι εν πλώ, όπως είπαμε, οπότε πέσαμε στο κενό του σήματος. Λέγαμε για τη ΣΑΠΕ και για το γεγονός ότι τα χρήματα που θα βγουν ουσιαστικά από αυτές θα γυρίσουν στις τοπικές κοινωνίες. Βέβαια, αυτό είναι το ένα κομμάτι, κύριε Σιρμαλένη. Το άλλο είναι ότι η ζημιά γίνεται και χωροταξικό δεν υπάρχει. Και υπάρχει και μια μελέτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που λέει ότι δεν χρειάζονται άλλες ανεμογεννήτριες. Αλλιώς θα είναι μια αναστρέψιμη καταστροφή. Ακριβώς όπως το είπατε, το χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ είναι ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε το Γενάρη του 2019 με ορίζοντα να έχει ολοκληρωθεί σε 1,5 χρόνο. Δυστυχώς τώρα μας ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα ολοκληρωθεί, υποτίθεται, τον Απρίλιο του 2023, αλλά όπως καταλαβαίνετε, για να γίνει εφαρμογή, να γίνει προεδρικό διάταγμα κτλ. Δεν θα τα πάμε καλά με το σήμα, δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται. Και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε και τον επίλογο. Κύριε Νίκο, μας ακούτε, κύριε Σιρμαλένη? Έχουμε τον κύριο Σιρμαλένη ξανά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν μας θέλει σήμερα. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Ήθελα πάντα να το πω αυτό σε κάποιον που μιλάω μαζί του στο τηλέφωνο, κύριε Σιρμαλένη. Ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει και θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Διότι τώρα θα μπει σε διαβούλευση το θέμα των θαλάσσιων ανεμογεννητριών, αιωλικών πάρκων μέσα στη θάλασσα. Μάλιστα. Αυτό όμως προϋποθέτει και εδώ θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, διότι δεν μπορεί η αλιευτική δραστηριότητα ή η τουριστική με σκάφη αναψυχής κλπ. Να συμπίπτει με αιωλικά πάρκα μες στη θάλασσα. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε, κύριε Σιρμαλένη, είναι το εξής. Μιλάμε για το ΑΕΠ της χώρας, πόσο πολύ ενισχύεται από τις Κυκλάδες και από τα νησιά. Και από την άλλη πλευρά πάμε και βάζουμε ανεμογεννήτριες όπου μας φανεί πρόχειρο και εύκολο, με αποτέλεσμα να αλλοιώνουμε το τοπίο και να αλλάζουμε και το μικροκλίμα και χίλια δύο πράγματα που λένε οι επιστήμονες. Πώς μπορούν να συμβαδίσουν τελικά αυτά τα δύο? Θα μπορέσουμε να έχουμε και τουρισμό και ανεμογεννήτριες, τόσες πολλές όσες έχουν υποθεί ότι θα μπουν? Είναι κάτι που θα το αντιμετωπίσετε ως κυβέρνηση αργότερα? Ακριβώς αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό λέμε το χωροταξικό σχεδιασμό να γίνει με τη συμμετοχή της κοινωνίας, τουλάχιστον της τοπικής αυτοδιοίκησης, που συνθέτει όλη την κοινωνία την τοπική. Λοιπόν, εάν γίνει αυτό το πράγμα, υπάρξει μια συνέχεια σε κάποιες περιοχές για μικρές, μικρού μεγέθους, στα πλαίσια της αυτό που λέμε φέρουσας ικανότητας των νησιών μας. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι και λίγες ανεμογεννήτρες που δεν βλάπτουν ούτε αισθητικά αλλά ούτε και με άλλο τρόπο τα νησιά μας, το περιβάλλον και την οικονομία μας, αν γίνουν κάτι τέτοιο, τότε νομίζω ότι και ΑΠΕ μπορούν να προωθηθούν, αλλά ταυτόχρονα και να διαφυλαχθεί αυτό το οποίο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα για τον τουρισμό μας και για τις τοπικές οικονομίες. Οπότε φαντάζομαι ότι αύριο στις 11.30 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα μπορέσετε να αναπτύξετε ακόμα περισσότερο όλα αυτά τα οποία έτσι εντάχει είπαμε εμείς εδώ και με τις διακοπές του Σύνοδος. Είναι πολλά που έχουμε να πούμε που θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικός, γιατί ακριβώς να μην κουράσουμε και να προλάβουμε να γίνουν και ερωτήσεις.